Οι εργαζόμενοι πάντως το έχουν πιάσει το υπονοούμενο της κυβέρνησης. Τα έκτακτα αντεργατικά μέτρα ήρθαν για να μείνουν. Και όταν περάσει αυτή η έκτακτη κατάσταση, θα έχει μείνει μια αγορά εργασίας πιο μόνιμη, άγρια, ευέλικτη για την εξόντωση των εργαζομένων, πιο φιλική όμως για τα κέρδη των λίγων. Αυτός είναι ο στόχος. Ξέρετε πολύ καλά πως αυτά τα μέτρα που παρουσιάζεται δήθεν ως στήριξη στην εργασία, στην πραγματικότητα είναι στήριξη μόνο στη μεγάλη εργοδοσία. Ποιος κερδίζει από την εντατικοποίηση της δουλειάς στους κλάδους που δεν σταμάτησαν, αλλά δουλεύουν αυτή την περίοδο στο φουλ? Ποιος κερδίζει από αντεργατικά μέτρα, αλλά και από τις κάθε είδους διευκολύνσεις και τις απαλλαγές που τα συνοδεύουν? Ποιος κερδίζει από την αναστολή πληρωμών των εργοδοτών σε κράτος και ασφαλιστικά ταμεία, από τις επιδοτήσεις μισθού και δανείων στους εργοδότες, την πλήρη νομική κάλυψη για να εφαρμόζουν συνδυαστικά κάθε είδους αντεργατικά μέτρα? Και για να σας προλάβουμε, από τα μέτρα σας δεν ωφελούνται οι αυτοαπασχολούμενοι, οι μικροεπιχειρηματίες με τα ελληνικά δεδομένα. Ξέρετε πολύ καλά πως οι επαγγελματίες και έμποροι που ήδη έδιναν μάχη για την επιβίωσή τους, τώρα με την πανδημία δέχτηκαν τελειωτικό χτύπημα. Θεωρούμε ότι ο ελληνικός λαός έχει πείρα. Μετά από 10 χρόνια μνημονίων, όπου εφαρμόστηκαν μέτρα εκτάκτων συνθήκων από όλες τις κυβερνήσεις, αυτά τα μέτρα δεν είναι που από έκτακτα που ξεκίνησαν και δήθεν προσωρινά έγιναν μονιμότερα των μονίμων? Οι εργαζόμενοι όμως έχουν πληρώσει ήδη πολλά, και με την πρόσφατη κρίση και με τις επιπτώσεις της πανδημίας. Δεν πρέπει και δεν θα δεχτούν να ματώσουν ξανά. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να ξανασυμβεί αυτό. Γι' αυτό και από τώρα πρέπει να δυναμώσει και η κινητοποίηση, η δράση, η διεκδίκηση, η οργάνωση, για να μην πληρώσει ξανά ο ελληνικός λαός την κρίση. Οι αγωνιστικές πρωτοβουλίες μέσα στις δύσκολες συνθήκες αυτής της νέας, της τελευταίας περίοδου, που συνεχίζονται και στις 28 Απριλίου με την Πανελλαδική ημέρα δράσης στους χώρους δουλειάς, αποτελούν παρακαταθήκη για τους αγώνες του λαού μας και την επόμενη μέρα.